Θείο <Τι> Πνεύματι, συγκροτηθέντες, δημοσοφθείτε, τροπεοφόρος, αθλοφόροι, Χριστού τεσσαράκος, Πυρός γαρ και η δότος εν δόξη δοκήμασθεν δες λαμβρώσε δόξαστιτε ολετισαστε τριών Μαρτίου, των Τον Αγίον Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία Ουρπασιανού Μάρτυρος και Σαρίου του Ιατρού Αδελφού του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Χρήστου και Πανάγου των Νεομαρτύρων Τον Εγγαστούνη της Ηλίας Μαρτυρισάντων οι Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες που μαρτύρισαν στην λίμνη της Σεβαστίας. Καταγόντουσαν από διαφορετικές πατρίδες, αλλά είχαν όμως μία ψυχή, μία πίστη και το ίδιο μαρτυρικό φρόνημα και ήσαν όλοι στρατιώτες κάτω από έναν διοικητή. Ο ένας στήριζε τον άλλον στο μαρτύριο. Και οι τεσσαράκοντα αυτοί Άγιοι ήσαν στρατιώτες στο πιο επίλεκτο τάγμα του στρατού του Λικινίου. Όταν αυτός εξαπέλυσε διωγμό κατά των χριστιανών, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα συλλαμβάνονται επειδή ήσαν χριστιανοί και ρίχτηκαν στην φυλακή. Στην αρχή ο έπαρχος Αγρικόλας, ο έπαρχος της Σεβάστιας, η Σεβάστια είναι στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο. Στην αρχή αυτός ο έπαρχος προσπάθησε με επένους και κολακίες και υποσχέσεις να τους κάνει να αρνηθούν την πίστη τους. Τους έταξε μάλιστα αμοιβέ και υψηλά αξιώματα και όλα αυτά με σκοπό να προδώσουν τον Χριστό. Τότε ένας από τους τεσσαράκοντα, ο Κάνδιδος, απάντησε «Ευχαριστούμε για τους επένους της Ανδρείας μας, αλλά ο Χριστός, στον οποίο πιστεύουμε, μας διδάσκει ότι στον καθένα άρχοντα πρέπει να του προσφέρουμε ό,τι του ανήκει και γι' αυτό στον βασιλέα προσφέρουμε την στρατιωτική μας υπακοή. Αν όμως, ενώ ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, δεν ζημιώνουμε το κράτος, αλλά μάλλον το ωφελούμε με την υπηρεσία μας, γιατί μας ανακρίνεις για την πίστη που μορφώνει τέτοιους χαρακτήρες και οδηγεί σε τέτοια έργα. Ο Αγρικόλας κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τους επιβληθεί με ήρεμο τρόπο και διέταξε λοιπόν να τους βασανίσουν. Οπότε μία χειμωνιάτικη νύχτα, τους έριξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης στην Σεβάστια. Το μαρτύριο ήταν φρικτό. Τα σώματα από το κρύο άρχισαν να μελανιάζουν, αλλά οι Άγιοι Μάρτυρες ενεθάριναν ο ένας τον άλλον λέγοντας «Δρυμής ο χειμών αλλά γλυκής ο παράδεισος». Μπορεί το κρύο να είναι δρυμή το ψύχος του χειμώνα, να μην υποφέρεται. Αλλά όμως Σκεφτείτε ότι ο παράδεισος είναι γλυκής. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και σε μία νύχτα θα κερδίσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα. Από τους 40 μάρτυρες, ο ένας λιποψύχησε και έτρεξε προς το κοντινότερο λουτρό για να ζεσταθεί. Οι δήμοι των Αγίων 40 μαρτύρων είχαν ανάψει φωτιά και υπήρχε και ζεστό νερό δίπλα εκεί έτσι ώστε αν κάποιος λιποψυχούσε να πήγαινε για να ζεσταθεί με το ζεστό νερό. Αυτός λοιπόν ο οποίος λιποψύχησε έτρεξε, πήγε στο λουτρό για να ζεσταθεί και αμέσως ο δόλιος ξεψύχησε και έχασε και το στέφανο του μαρτυρίου. Ο φρουρός που τους φύλαγε ο ονόματι Αγλάιος είδε τα στεφάνια πάνω από το κεφάλι τους. Αλλά όμως ήταν σαράντα τα στεφάνια και οι μάρτυρες ήσαν 39. Αυτός ο οποίος λιποψύχησε και πήγε να ζεσταθεί και το στεφάνι του μαρτυρίου έχασε, αλλά και την ζωή του την επίγεια έχασε. Τότε διεκήρυξε την πίστη του και αυτός στο Χριστό και μπήκε και αυτός στη λίμνη για να πάρει τον στέφανο του μαρτυρίου. Αφού πέρασε η νύχτα στην παγωμένη λίμνη, το πρωί όσους δεν είχαν πεθάνει ακόμη από το ψύχος, οι φύλακες τους οδήγησαν στην ακτή και τους έσπασαν τα πόδια, τους έκαψαν στη φωτιά και έριξαν τα ιερά λείψανά τους στην λίμνη. Τα μαρτυρικά λείψανά βρέθηκαν από τους χριστιανούς του πόντου σε κάποιο γκρεμό όπου είχαν συναχθεί κατά θεία οικονομία και ενταφιάστηκαν με ευλάβεια. Στον Μέγα Ευεργετινό αναφέρεται ότι ενώ οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες βρίσκονταν στο στάδιο της αθλήσεως, έχοντας παραμείνει όλη τη νύχτα μέσα στην παγωμένη λίμνη και καθώς τους έσερναν με το κάρο στον γυαλό για να τους συντρίψουν τα σκέλη, η μητέρα ενός μάρτυρος παρέμενε εκεί, συμπάσχουσα με τους μάρτυρες, και βλέποντας το παιδί της που ήταν το νεότερο στην ηλικία από όλους, μήπως και λόγω του νεαρού της ηλικίας και της αγάπης προς τη ζωή, μήπω δηλιάσει και βρεθεί ανάξιο της τιμής και της τάξεως των στρατιωτών του Χριστού. Βλέπετε πως αυτή η ευλογημένη μητέρα ήταν κοντά στο παιδί της την ώρα του μαρτυρίου και το ενεθάρινε να μην προδώσει το Χριστό και να αγωνιστεί μέχρι τέλους για να πάρει τον στέφανο της δικαιοσύνης. Αυτές οι γυναίκες, οι ηρωίδες, αυτές οι, οι άγιες μάνες είναι το παράδειγμα για τις μητέρες της Ορθόδοξης, διότι σήμερα λένε στα παιδιά τους «Δεν πειράζει, προδώστε το Χριστό έναντι πινακίου φακής». Όμως, αγαπητοί μου χριστιανοί, είδατε ότι αυτός που πρόδωσε το Χριστό και βγήκε από την λίμνη, επειδή δεν είχε υπομονή, και την πρόσκαιρη ζωή έχασε, αλλά πολλό δε μάλλον την ουράνια ζωή. Στεκόταν λοιπόν αυτή η μητέρα και άπλωνε τα χέρια προς το παιδί της και έλεγε «Παιδί μου γλυκύτατο, «Υπόμεινε για λίγο και θα καταστείς τέκνο του ουρανίου πατρός. Μην φοβηθείς τα βασανιστήρια. Ιδού, παρίσταται ως βοηθός σου ο ίδιος ο Χριστός. Τίποτε δεν θα είναι από εδώ και πέρα πικρό. Τίποτα το επίπονο δεν θα συναντήσεις. Όλα εκείνα παρήλθαν, διότι όλα αυτά τα νίκησες με την γενναιότητά σου και με την δύναμη που σου έδωσε ο Χριστός». Ύστερα από τα βασανιστήρια θα γεύεσαι την χαρά, την εφροσύνη και την αγαλίαση του παραδείσου. Όλα αυτά θα τα γεύεσαι, διότι θα είσαι κοντά στο Χριστό και θα πρεσβεύεις σε Αυτόν και για εμένα που σε γέννησα. Τα λείψανα των Αγίων τα βρήκε με θεία οπτασία το έτος 438 μετά Χριστόν η αυτοκράτηρα Αγία Πουλχερία και τα ήσαν κρυμμένα στο ναό του Αγίου Θύρσου πίσω από τον Άμβωνα. Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες είναι από τα πιο ένδοξα θύματα των διωγμών εναντίον των Χριστιανών. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος Νύση, ο Όσιος Εφραίμος Σύρος και ο Όσιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχουν γράψει λόγους εγκομιαστικούς για αυτούς τους Αγίους τον οποίον το μαρτύριο είναι από τις πιο υπέροχες πράξεις καρτερίας και ηρωισμού, που τιμούν την χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία και όλο το ανθρώπινο γένος. Τα ονόματά τους αναφέρονται στο μηνέο του Μαρτίου και συγκεκριμένα στο δοξαστικό των Αποστήχων του Εσπερινού. Τα ονόματά τους είναι τα εξής. Αγγίας, Αγλάιος, ο δεσμοφύλακας που πίστευσε και μπήκε στη λίμνη, Αέτιος, Αθανάσιος, Ακάκιος, Αλέξανδρος, Βιβανός, Γάιος, Γοργόνιος, Γοργόνιος άλλος, Δομετιανός, Δόμνος, Εκδίκιος, Ευνοϊκός, Ευτυχής, Ευτύχιος, Ηλιανός, Ηλίας, Ιράκλιος, Ισύχιος, Θεόδουλος, Θεόφιλος, Ιωάννης, Κάνδιδος, Κλάβδιος, κάνδιδος έτερος, κύριλος, κυρίων, λυσίμαχος, μελίτων, νικόλαος, ξανθίας, ουαλέριος, ουάλης, πρίσκος, σακερδών, σεβηριανός, σισίνιος, σμάραγδος, φιλοκτήμων, φλάβιος και χουδίων. Ο Μέγας Βασίλειος στο εγκόμιό του τους παρουσιάζει να ενθαρρύνουν ως εξή ο ένας τον άλλον στο προσωρινό μαρτύριο, αποβλέποντας στα μελλοντικά αγαθά. Δρυμής ο χειμών, αλλά ο παράδεισος. Αλγινή η πήξης, αλ ιδία η ανάπαυσης. Να έχουμε τις ευχές τους και να μας δίνουν και μας δύναμη να κρατήσουμε την πίστη μας όρθια όπως ακριβώς την κράτησαν και οι ίδιοι. Ο Άγιος Ουρπασιανός ανήκε στην τάξη των συγκλητικών και έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα στον σφοδρό διωγμό κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν ο Διοκλητιανός εξαπέλυσε το διάταγμά του κατά των χριστιανών, προσκάλεσε πρώτα τους συγκλητικούς και δήλωσε ότι κανείς από αυτούς αν ήταν χριστιανός θα τον συγχωρούσε αφού δηλώσει αμέσως υποταγή στον Κέσαρα και απαρνηθεί τον Χριστό. Ο Ουρπασιανός άκουσε την δήλωση του βασιλιά και στο τέλος, αντί άλλης απάντησης, αφέρεσε μόνος του τα διακριτικά του αξιώματός του και τα παρέδωσε σε Αυτόν. Ο Διοκλητιανός θύμωσε και διέταξε να τον βασανίσουν. Στην αρχή τον μαστίγωσαν με νεύρα από βόδια και μισοπεθαμένο τον έριξαν στην φυλακή. Κατόπιν διάφοροι φίλοι του συγκλητικοί προσπάθησαν να τον πείσουν να θυσιάσει στα είδωλα και να κρατήσει το αξίωμά του, αλλά ο Ουρπασιανός έμεινε πιστός στην απόφασή του και τότε αποφασίστηκε ο θάνατός του. Του άνοιξαν λοιπόν τις πλευρές με σιδερένια όργανα και ύστερα έβαλαν στις πληγές του λαμπάδες αναμένες τόσο δε τα όσο και ο καπνός, επέφεραν το μαρτυρικό του τέλος. Ο Άγιος Κεσάριος, αδελφός Γρηγορίου του Θεολόγου Ήταν ο μικρότερος αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και γεννήθηκε στην Αζιανζό της Καπαδοκίας το έτος 330. Γονείς του ήταν ο επίσκοπος Ναζιανζού Γρηγόριος και η ευσεβεστάτη Νόνα. Μεγαλύτερη αδελφή του ήταν η Αγία Γοργονία και ο αδελφός του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μετά από την βασική του εκπαίδευση, ο Κεσάριος ακολούθησε τον μεγαλύτερο αδελφό του στις ανώτερες σπουδές, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και της Παλαιστίνης και κατόπιν στην Αλεξάνδρεια, όπου σπούδασε μαθηματικά, αστρονομία, φιλοσοφία, ρητορική και ιδιαίτερα ιατρική την οποία ηγάπησε και περισσότερο. Έπειτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο βασιλέας Κωνσταντιος και ο λαός τον δέχτηκαν με τιμές και διορίστηκε ιατρός των ανακτόρων. Οι ευεργεσίες που προσέφερε σε όλους ήταν μεγάλες. Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο Κεσάριος δεν συμβιβάστηκε μαζί του και αφού εγκατέλειψε όλες τις τιμές και τις εξουσίες που του προσέφερε ο Ιουλιανός, επέστρεψε στην πατρίδα του Ναζιανζό, όπου ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού, ευεργετώντας πλήθος συνανθρώπων του. Όταν ανέλαβε την εξουσία ο Ουάλης το 364, ο Κεσάριος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ανεδείχθη επιμελητής θησαυρών και ταμεία των δημοσίων χρημάτων στην ενίκεια της Βυθινίας. Εκεί επιδόθηκε σε νέες ευεργεσίες προς τους φτωχούς και τους πάσχοντας. Η ασκητική του εγκράτεια όμως, καθώς και οι πολλές μέρημνες και δοκιμασίες, προσέβαλαν την υγεία του. Αρρώστησε βαριά και στις 10 Μαρτίου του 368 εκοιμήθη. Το ιερό του Λείψανο μεταφέρθηκε στην Αριανζό και τοποθετήθηκε σε τάφο που είχε λατομηθεί από τους γονείς του.